Φίλες και φίλοι, ξεκινάμε το σημερινό live, της σημερινή ζωντανή εκπομπή στο facebook και στο twitter όπως έχουμε καθιερώσει κάθε Παρασκευή στις 5 η ώρα εκτός αν έχουμε όπως την εβδομάδα κάποια έκτακτη ώρα. Με βλέπετε χαμογελαστό γιατί έχω πολλά χρόνια την όρεξη να κάνω μία εκπομπή έχω πολλά χρόνια να αισθανθώ ότι η επικαιρότητα δίνει τόση τροφή για σχολιασμό σε έναν πολιτικό σχολιαστή. Οφείλω βεβαίω να σα πω εδώ ότι κανονικά δεν έπρεπε να γελάω, έπρεπε να κλαίω. Γιατί η εικόνα που αναδύει πλέον η χώρα, η εικόνα που αναδύει πλέον η Βουλή, η χώρα που αναδύει πλέον η κυβέρνηση, είναι μια χώρα δυσοδεία, είναι μια χώρα παρακμής, είναι μια χώρα πλήρου αποσύνθεσης. Εάν σε αυτό συνυπολογίσετε ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίο αισθάνεται ότι ζει το όνειρο τη ζωή του γιατί στο εξωτερικό τον αποθεώνουν. Λογικό για λόγου που θα εξηγήσω στη συνέχεια. Ενώ στο εσωτερικό αναγκάται δεχθεί του εκβιασμού του καμένου και τη μεγαλοοικονομού, τότε πραγματικά γινόμαστε ε, ένα συνδυασμό ο οποίο δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Και οφείλω να σα πω ότι όπου υπήρχαν παρόμοια φαινόμενα, τα πράγματα πηγαίνανε από το κακό στο χειρότερο και τέτοιου είδου ύψη και τέτοιου παρακμή προμεινεί μεγάλε καταστροφές και εύχομαι να βγω ψεύτης ω προ αυτό. Αλλά α τα πράγματα με τη σειρά, όπως λέω συχνά, που είναι η μου. Ο αγαπημένο μου τρόπος σκέψης για να γίνονται αυτά που λέω κατανοητά και να βγάζουν νόημα. Εδώ και μερικές μέρες με αποκορύφωμα τη χθεσινή συνέντευξή του στην πρωινή εκπομπή της τηλεοράσεως του Sky, ο κύριος Πάνος Καμένος, ο κύριος Πάνος Καμένος, ο έως πριν 10 μέρες υπουργό Εθνικής Αμήνης της Ελλάδος, ο κύριος Πάνος Καμένος, ο έως πριν λίγες μέρες έντιμος κατά τον Τσίπρα Πάνος Καμένος, ο κύριος Πάνος Καμένος, ο οποίος ήταν ο συγκυβερνήτης επί τέσσερα χρόνια της Ελλάδος μαζί με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, έκανε κάτι που δεν ξέρω αν έχει προηγούμενο σε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Εξεβίασε δημόσια, ξεκάθαρα και χωρίς καμία αμφιβολία τον Πρωθυπουργό της χώρας. Τι είπε επιλέξει ο κύριος Καμένος, εις τι συνίσταται δηλαδή ο εκβιασμός του. Είπε το εξής, ότι εάν ο κύριος Πρωθυπουργός με εξωθεσμικό τρόπο διαλύσει την κοινοβουλευτική του ομάδα και τον αφήσει χωρίς τη δυνατότητα να είναι πολιτικός αρχηγός στη Βουλή, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν θα προλάβει ο Τσίπρας να κάνει παρέλαση. Δηλαδή ότι έχει τον τρόπο να ρίξει την κυβέρνηση Τσίπρα παρότι στη Βουλή η κυβέρνηση Τσίπρα απολαμβάνει τις πλειοψηφίες του σώματος και παρότι πλέον οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν διαθέτουν την ανεξάρτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να μπορούν να ρίξουν τον Τζίπρα. Τι είπε λοιπόν, ότι αν και δεν έχω τυπικά την πλειοψηφία στη Βουλή για να ρίξω τον Τζίπρα, έχω τον τρόπο, εάν αποφασίσω να κάνω πόλεμο στον Τζίπρα, να τον κάνω να τρέχει και να τον ρίξω και μάλιστα όχι να τον ρίξω σε διάστημα ενός χρόνου, αλλά να τον ρίξω αμέσως. Δηλαδή αυτό που έχω είναι τόσο βαρύ που δεν θα βγάλει όπω χαρακτηριστικά είπε την παρέλαση. Δηλαδή δεν θα φτάσει η κυβέρνηση Τσίπρα έω τι 25 Μαρτίου. Δηλαδή ότι έχω στα χέρια μου στοιχεία που ρίχνουν τον Τσίπρα αμέσω. Πού πηγαίνει το μυαλό του οποιοδήποτε τηλεθεατού, του οποιοδήποτε πολίτου, του οποιοδήποτε βουλευτού, ακούει τον κύριο Καμένο, τον έντιμο κάτω τον Τσίπρα Καμένο, τον υπουργό άμυνας του Τσίπρα Καμένο, τον συγκυβερνήτη του Τσίπρα Καμένο, ότι ο Καμένος έχει στα χέρια του στοιχεία που αν βρεθούν στη δημοσιότητα καταστρέφουν πολιτικά τον Τσίπρα. Εμένα δεν σας κρύβω ότι οι πρώτοι μου σκέφτηκαν μίζε. Ότι έχει στοιχεία για offshore, για λογαριασμού. Ο Καμένο ήταν ο υπεύθυνο για το πρωθυπουργικό αεροσκάφο λόγω του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Άρα μπορεί να ξέρει τι έγινε και σε εκείνο το περίφημο ταξίδι στο Παρίσι, όπου πήγε ο Τσίπρα και είδε του Ρότσιλντ. Και που θυμίζω, έχω κάνει 100 ερωτήσει επίκαιρε στη Βουλή και ποτέ δεν μου έχει απαντηθεί ερώτηση. Πρωτοφανέ γεγονό στα κοινοβουλευτικά χρονικά. Λέω τώρα σενάρια επιστημονική φαντασία που ο καθένα βάζει στο μυαλό του με βάση τον εκβιασμό που άκουσε στον αέρα από τον Καμένο. Θα μπορούσε κάποιο να υποθέσει ότι έλα μωρέ, Άδων, τώρα. Αυτά τα λέει ο Καμένο. Είναι δυνατόν να δίνεις στα σοβαρά την οποιαδήποτε βάση σε αυτά που λέει ο Παναγιώτης Καμένος. Και θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Εγώ με τον Καμένο δεν θα έκανα μαζί ούτε περίπτερο, όχι κυβέρνηση. Εγώ με τον Καμένο δεν τον έπαιρνα ούτε νικάρι στο διαμέρισμά μου, όχι να του δώσω υπουργείο. Όμως ο Τσίπρας τον Καμένο τον έκανε συγκυβερνήτη. Ο Τσίπρας τον Καμένο τον διάλεξε ω αξιόπιστο εταίρο του. Άρα η δική μου γνώμη για την αναξιοπιστία Καμένου δεν έχει σχέση με το πώς τον βλέπει ο Τσίπρας, προφανώς τον βλέπουμε με διαφορετικό τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, η εξέλιξη της ιστορίας ήταν πολύ περισσότερο ενδιαφέρουσα και άρχισε να πείθει τον κάθε καλοπροαίρετο, εγώ θα έλεγα ακόμα και τον πιο φανατικό ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ, ότι όντω ο Καμένους με κάποιο τρόπο εκβιάζει τον Τζίμπρα. Τώρα είναι Μίζε, είναι ταξίδι στην Τράπεζα, Ρότσιλντ, είναι άλλα πράγματα, δεν γνωρίζω. Αλλά το βέβαιο είναι ότι τον εκβιάζει. Πώ αποδεικνύεται αυτό, Τι θα έκανε κανονικά ένα πρωθυπουργό και μάλιστα τη αριστερά, που έχει ηθικό πλεονέκτημα και που δεν σηκώνει μήχα στο σπαθί του και όλα τα υπόλοιπα, Τι θα έκανε όταν ο έω χθε του. Δημοσίω από τηλεοράσεω τον εξεβίαζε κατά αυτόν τον απροσχημάτιστο και χιδαίο τρόπο, και ιδιαίτερα αφού τώρα πια δεν τον έχει και ανάγκη, αφού έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνη από τη Βουλή χωρί τον Καμένο, θα έβγαινε ο ίδιο. Εγώ θα το έκανα ο ίδιο. Αλλά αν δεν ήθελε ο να το κάνει ο ίδιο, θα έβαζε τον κυβερνητικό του εκπρόσωπο. Να πει δημόσια το αυτονόητο. Κύριε Καμένε, ό,τι έχετε, βγάλτε το. Και άμα θέλετε να μα κάνετε πόλεμο, κάντε μα. Γιατί καθαρό ουρανό σα τραπέζι δεν φοβάται. Αυτό δεν θα έκανε ο κάθε αξιοπρεπή και έντιμο άνθρωπο, ο οποίο σε πανελίνια μετάδοση εκβιάζεται. Αυτό θα έκανε. Τι έκανε όμω ο Τσίπρα. Ο Τσίπρα δύο ώρε μετά τη συνέντευξη του Πάνου Καμένου έβαλε τον κυβερνητικό του εκπρόσωπο και υπεχώρησε στον εκβιασμό του Καμένου. Διότι η ανακοίνωση του κυρίου Τζανακόπουλου ότι για λόγου δημοκρατική αρχή η κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει εσπεσμένα τον κανονισμό της Βουλής έτσι ώστε να μην διαλύονται αυτόματα οι κοινοβουλευτικέ ομάδες των κομμάτων που εξελέγησαν στις εκλογές εάν πέσουν κάτω από το όριο των πέντε βουλευτών. Διότι αυτό δεν είναι σωστό και δεν επιτρέπει τη δημοκρατική έκφραση των απόψεών του και διάφορε άλλε σάλτσε που έβαλε ο Ξανακόπουλο, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι αυτό δεν πήθη κανέναν. Δεν πήθη κανέναν για του εξή λόγου. Πρώτον, ουδέποτε έχει αλλάξει ο κανονισμό ε, Εν μέσω τη Συνόδου. Πάντα οι αλλαγέ του κανονισμού είναι από την άλλη, από την άλλη Σύνοδο. Άρα αυτό είναι κάτι κοινοβουλευτικά πρωτοφανέ. Δεύτερον, δεν είχε τι ίδιε ανησυχίε ούτε ο κύριο Τσίπρα, ούτε ο κύριο Ανακόπουλο, όταν πριν από μία εβδομάδα διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα του Σταύρου Δαδωράκη. Εκεί είπανε τι να κάνουμε, στεναχωριόμαστε, αλλά ο κανονισμό τη Βουλή. Και διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα του κ. Δαδωράκη, και την περμένη εβδομάδα ο κ. Δοδράκης δεν είναι πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα κατάλαβε ο κύριος Τσίπρας ότι χάνεται η δημοκρατική έκφραση των κομμάτων που εκλέγονται από τις εκλογές και τα άλλα τα κρύβερα αυτά που μας είπε ο Τζανακόπουλος. Εκτός όμως από αυτά τα προφανή, υπάρχει και ένα τρίτο. Ο κύριος Καμένος στην περίφημη αυτή συνέντευξή του στο Sky δεν έκανε μόνο δημόσιο και στιγνό εκβιασμό στον Τσίπρα. Έκανε την πιο δρεμία επίθεση στον Κοντζιά. Είπε επιλέξει ότι τον Κοντζιά θα τον κλείσει στο κελί. Θα τον κλείσει στη φυλακή ο καμένο με τον οποίο ο Τσίπρα, ο Πολάκη και οι υπόλοιποι έχουν δώσει τη μεγάλη μάχη κατά τη διαφορά, κατά τι νοβάρτε του Κελπνό και, όλα τα υπόλοιπα που οποία ακούτε τέσσερα χρόνια, μα είπε χθε ότι έχει τα στοιχεία για να κλείσει τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και δημιουργό τη Συμφωνία των Πρεσπών Νίκο Κοτζιά στη φυλακή. Ερώτηση. Ο κύριο Τσίπρα θεωρεί τον κύριο Κοτζιά αξιόπιστο έντιμο συνεταίρο του μέλο κοινοβουλευτική του ομάδα και θεωρεί ο ίδιο ο Τσίπρας ότι η συμφωνία των Πρεσπών, την οποία συνέταξε, διαπραγματεύτηκε και υπέγραψε ο Νίκο Κοτζιά, είναι το μεγαλύτερό του επίτευγμα στην τετραετή διακυβέρνησή του. Μα είναι δυνατόν ταυτόχρονα να θεωρεί ο κύριο Τσίπρα τον Νίκο Κοτζιά έναν πολιτικό που του έδωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία τη κυβερνήσεώ του, για την οποία πρόκειται να πάρει μάλιστα και τον Νόμπελ Ειρήνη, και την ίδια στιγμή να μην τον προστατεύει από τι χιδεότητε του Καμένου που λέει θέλει να τον κλείσει στη φυλακή. Και όχι να μην το προστατεύει. Εδώ κάνει κάτι χειρότερο. Εδώ ενώ ο καμένο βάσει κανονισμού χάνει κανονικά την. μετά την παρέτηση Παπαχριστόπουλου, θα μετά εκεί. Τη δυνατότητα να είναι πολιτικό αρχηγό. Και άρα να μιλάει όποτε θέλει στη Βουλή, να καταθέτει ερωτήσει, να συμμετέχει προ συζητήσει, να συμμετέχει στα την και όλα τα υπόλοιπα. Άρα χάνει ένα μεγάλο κομμάτι τη προβολή του. Άρα χάνει και ένα μεγάλο κομμάτι τη δυνατότητα που έχει να υβρίζει τον φίλο συνεργάτη πρώην υπουργό του Τσίπρα, τον Κοτζιά. Ο, Κα... ο Τσίπρα αναλαμβάνει από δημοκρατική ευαισθησία την πρωτοβουλία να έχει ο Καμένο δυνατότητα παρά τον κανονισμό να ευρίζει τον Κοτσιά που του έκανε τη συμφωνία των Περσπόρων και θα του δώσει τον Νόμπελ Ιρήνη κτλ. Δεν βγάζει νόημα τίποτα. Άρα, για να μην το κουράζουμε, ο Καμένο εξεβίασε και ο Τσίπρα εκβιάστηκε. Αυτό έγινε τώρα. Όλα τα άλλα τώρα είναι παιδιά και αναπαραμία τη Είναι προφανέ ότι ο Καμένο με αυτά που ξέρει για τον Τσίπρα. Έστειλε στον Τσίπρα το μήνυμα ότι εγώ να το ξέρεις αυτά που ξέρω για σένα θα τα βγάλω. Επαναλαμβάνω δεν ξέρω ποια αυτά μπορεί να είναι. Και ο Τσίπρας μάσησε τον εκβιασμό και έσπευσε γρήγορα να δώσει εντολή στον κύριο Βούτσι να αλλάξει τον κανονισμό τη βουλή για να μπορεί να έχει σχετικά ήρεμο το καμένο. Και δεν έκαναν μόνο αυτό. Αλλά προσέξτε πόσο τρομαγμένος πρέπει να είναι ο Τσίπρας. Πόσο. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη τη λαϊκή που λέει αυτή την περίπτωση, γιατί δεν είναι και κόμιλφο και, και λίγο δίσοσμη. Πόσο εν πάση τόσο είναι ο Τσίπρα, για αυτά που καμένο, που έκανε και το εξή αμήμητο σήμερα. Σήμερα επρόκειτο να παραιτηθεί μετά από ένα σύριαλ πολλών ημερών ο κύριο Παπαξιτόπουλο. Ποια είναι η ιστορία, είναι ο κύριο Παπαξιτόπουλο μα έχει πρίξει εδώ και τρει μήνε ότι μόλι ψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών την επόμενη στιγμή θα παρελθεί για η αξιοπρέπειά του, οι αρχέ του κτλ. Φούμαρα. Θέλει να γίνει υπουργό στην κυβέρνηση Τσίπρα και να είναι υπουργό, να είναι βουλευτή με σταυρό στον Τσίπρα και καταλαβαίνει ότι αν παραμείνει ο Σανέλ, ο κάθε μέρα που είναι ο Ανέλ χάνει ψήφου από του Ιριζέου. Και θέλει να βγάλει από πάνω του γρήγορα το άγχο ότι είναι μέλο των Ανέλ για να ταυτιστεί με τους ως του Ιριζέου ω μέλο του ΣΥΡΙΖΑ, μήπω έχει καμιά πιθανότητα να επανακλεγεί βουλευτή. Αυτό είναι προφανέ τι κάνει μια Το αφήνω όμω αυτό. Έχει πει ο θέλει να παρατηθεί και θα παρατηθεί και θα παρατηθεί και θα παρατηθεί και θα παρατηθεί. Ξαφνικά μία μέρα πριν την ψηφοφορία, την πέμπτη το βράδυ, πα και ψηφοφορία, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι η μεταγραφή του Φωκά στο Σανέλ δεν σώζει την κοινοβουλευτική ομάδα του Καμένου και ξεκινάει ο Καμένο τον εκβιασμό που εκεί είπε για τη Θάνο, ότι έπαιρνε στου δικαστέ και στου αγγελίε για την Οβάρτη και έλεγε σε ποιου θα ασκηθούν διώξει, ποιου όχι κτλ. Και, έτσι ξεκίνησε ο εκβιασμό του Καμένου. Θα έρθω μετά στην Οβάρτη προ το τέλο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Με το που γίνεται γνωστό αυτό, ξαφνικά ο Παπαχριστόπουλο, που έω εκείνη τη στιγμή ήταν βέβαιο ότι μόλι όλη τη τη πρέπει να παραιτηθεί, βγαίνει και λέει: Εντάξει, δεν απαραιτηθώ σήμερα, θα παραιτηθώ τη Δευτέρα. Δευτέρα βγαίνει και λέει: Δεν απαραιτηθώ τη Δευτέρα, θα παραιτηθώ την Πέμπτη. Και την Πέμπτη λέει: Δεν απαραιτηθώ την Πέμπτη, θα παραιτηθώ την Παρασκευή. Κάθε μέρα που δεν παρετείται ο Παπαχριστόπουλο, αναβάλλεται η διάλυση της κοινοβουλευτική ομάδας των ΑΝΕΛ και άρα κερδίζει χρόνο ο Τσίπρας για να έχει ήρεμο τον Καμένο και να βρει τρόπο να διατηρήσει την κοινοβουλευτική του ομάδα και άρα να μην κάνει πράξη τον εγκυβιασμό του. Κοιτάτε πως δένουν όλα τώρα. Ο Καπαβαξτόπουλο που θέλει να κατέβει βουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένω να γίνει υπουργό με το ΣΥΡΙΖΑ, άρα μιλάει με τον Τσίπρα ενώ έχει δηλώσει χίλιε φορέ στου Έλληνε ότι θα παραιτηθεί μετά τι πρέσπε, αναβάλανε 24 ώρα την απόφασή του αυτή, ώστε να δώσει χρόνο παράλληλα στο Βούτσι και στο Τζίπρα να προλάβουν να αλλάξουν τον κανονισμό τη Βουλή, ώστε να μην διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του Καμένου, για να μην βγει ο Καμένο να πει αυτά που είπε ότι θα πει για τον Τζίπρα και να μην κάνουν παρέλαση ω κυβέρνηση. Δηλαδή, γιατί πράγμα, γιατί μήλο μιλάμε. Και σήμερα γίνεται το αμήμητο. Δηλώνει ο κ. Βαξόπλου το πρωί ότι θα αργήσω να πάω γιατί χάλασε το αυτοκίνητό μου. Ένα λεπτό εδώ να καταλάβουμε για ποιον άνθρωπο μιλάμε. Σα διαβάζω από μια συνέντευξη και ένα, μια έτσι αγιογραφία του Θανά Παπαχριστόπουλου. Από του πιο φανατικού οπαδού των δύο τροχών είναι ο Θανά Παπαχριστόπουλος. Όπω χαρακτηριστικά σημειώνει, μηχανή σημαίνει η ποιότητα ζωή. Μιλά πιο εύκολα με τον κόσμο, έχει άμεση επαφή με τη φύση και πρακτικά κάνει όλε τι δύσκολε δουλειέ στη Μεγαλούπολη πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Ξεκίνησε να οδηγεί μηχανή πριν από 35 χρόνια και ακόμα και τώρα που είναι βουλευτή δεν έχει καταλήψει τη συνήθεια αυτή. Όπω σημειώνει ο κ. Παπαχριστόπουλο, η μηχανή ήταν πολύτιμο σύμμαχο τα χρόνια που ήταν γιατρό και τονίζει πω ακόμα και ω διοικητή νοσοκομείου αρνήθηκαν να υποκύψουν τον πειρασμό του αυτοκινήτου. Στην πορεία ασχολήθηκε με την πολιτική και η αγάπη του για του δύο τροχού βοήθεια να ανταποκρίνεται ταχύτερα στι πολιτικέ του υποχρεώσει. Τα τελευταία 12 χρόνια έχει την ίδια μηχανή, μια BMW 1150 κυβικών. Ο κ. Παχρηστόπουλο σήμερα δήλωσε ότι καθυστερούσε να πάει να παραιτηθεί γιατί χάλασε το αυτοκίνητό του. Μόνο που ο κ. Παχρηστόπουλο δεν έχει καθόλου αυτοκίνητο. Έχει μόνο μηχανή, έχει αρνηθεί να πάρει βουλευτικό αυτοκίνητο και δηλώνει σε όλου του τόνου ότι αυτό δεν οδηγεί ποτέ αυτοκίνητο γιατί είναι φανατικό μηχανόβιο. Τώρα, πώ χάλασε το αυτοκίνητο του ανθρώπου που περηφάνω δήλωνε ότι ποτέ στη ζωή του δεν υπέκυψε τον πειρασμό του αυτοκινήτου, αυτό μόνο ο Παστόπουλο, ο Τσίπρα, ο και ο Καμένο το ξέρουν. Είναι προφανέ ότι ο Παστόπουλο είπε το αυτοκίνητο για να κερδίσουν λίγη ώρα να σκεφτούν. Πώ θα κρατήσουν περισσότερο τον Παχιστόπουλο χωρί να παραιτηθεί, για να μην διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα των Ανέλ, για να προλάβουν την άλλη εβδομάδα βούζουν να τον κανονισμό, για να ερεμήσει ο Καμένο και να μην βγάλει τον εκδιαγνώμη στον Τζίπρα. Και πράγματι, μια μισή ώρα μετά ανακοινώνεται ότι ο κ. Βαξιτόπουλο πήγε να παρετήσει το Βούτσι, για να κερδίσει και αυτό την αξιόπιστο με δέσμευσή του, αλλά υπεχώρησε γιατί ο πρόεδρο τη Βουλή τον παρακάλεσε να μην να ψηφίσει και το πρωτόκολλο κύρωση εντάξεω των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ που θα ψηφιστεί μέχρι την άλλη Παρασκευή. Άρα του ζήτησε, μείνε άλλη μια εβδομάδα βουλευτή. Ένα λεπτό τώρα εδώ, για να ελέγξουμε αν αυτό ο ισχυρισμό έχει οποιαδήποτε βάση αληθεία. Αν παρετηθεί ο κ. Παπαστόπουλο, αν δεν είχε πιστεί σήμερα και είχε παρετηθεί, ποιο παίρνει την έδρα του κ. Παπαστόπουλου, ο κ. Τέρεν Σκουίκ. Τι έχει πει ο κ. Τέρεν Σκουίκ ότι θα κάνει ω προ τι πρέσπε και ω προ το ΝΑΤΟ, ότι θα ψηφίσει θετικά ή αρνητικά. Έχει πει δημοσίω ότι θα ψηφίσει θετικά. Άρα, αν ο κ. Παπαστόπουλο σήμερα παρετείτο, θα έχανε η κυβερνητική πλειοψηφία μία ψήφο Ω προ το πρωτόκολλο του των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ? Απάντηση. Όχι. Γιατί θα έφερε ο κύριο Παπαχιστόπουλο που ψηφίζει ναι και θα ερχόταν ο κύριο Τέρεν Κουικ που ψηφίζει επίση ναι. Άρα για ποιο λόγο ο κύριο Βούτσι είχε τόσο μεγάλη πρεμούρα και αντιθεσμική, θα αυτό αυτό μέσα μετά, να ψήσει τον κύριο Παπαχιστόπουλο να μην παρετηθεί για να προλάβει να ψηφίσει την κύριο στο ΝΑΤΟ? Διότι καθόλου δεν ενδιέφερε τον κύριο Βούτσι αυτό. Και δεν έγινε γι' αυτό η πίεση στον Παξτόπουλο. Η πίεση στον Παξτόπουλο έγινε για να προλάβουν μέχρι την άλλη Παρασκευή να έχουν αλλάξει τον κανονισμό τη Βουλή, ώστε να μην διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα των Ανέλ όταν πανηθεί ο Παξτόπουλο, ώστε να είναι ήρεμο ο καμένο και να μην του ρίξει μέχρι την παρέλαση. Να λοιπόν πόσο του καίει ο εκβιασμό του καμένου. Του καίει μέχρι το βαθμό που βάζουν τον πρόεδρο τη Βουλή, να πιέζει έναν βουλευτή να μην παραιτηθεί. Δεν έχει ξαναγίνει στο κοινοβούλιο ποτέ. Εγώ έχω παραιτηθεί σε πρόεδρο τη Βουλή. Είχα παραιτηθεί το 2012 και πήγα και παρέδωσα την παρέτησή μου στον κύριο Φίλιππο Πετσάλνικο, τότε πρόεδρο τη Βουλή. Δώσαμε τα χέρια, του παρέδωσα την επιστολή, ήρθε με έναν καφέ, έφερα και τέρμα. Δεν έχει καμία δουλειά ο πρόεδρο τη Βουλή να πει στον βουλευτή αν θα παραιτηθεί ή δεν θα παραιτηθεί. Και σίγουρα ο πρόεδρος της Βουλής που είναι υπερκομματικό αξίωμα δεν έχει καμία δουλειά να εμπλέκεται στα οποιαδήποτε παιχνίδια του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο κοινοβούλιο. Άρα για να δεχθεί ο κύριος Βούτσης να εξευτελιστεί δημοσίω ως πρόεδρος της Βουλής ο, ότι λειτουργήσε όχι ως πρόεδρος αλλά ως κομματάρχης να πούνε ψέματα ότι δίθεν το κάνανε για το πρωτόκολλο εντάξει στο ΝΑΤΟ ενώ ο επηρεάζεται η ψηφοφορία του ΝΑΤΟ από ενδεχόμενη παρέτηση Παπαχριστόπουλου. Και ταυτόχρονα να ορίζει Άρον Άρον, Δευτέρα, συνεδρίασε τη Επιτροπή του Κανονισμού τη Βουλή με σκοπό να αλλάξει το σχετικό άρθρο. Δεν το έχει γράψει ακόμα, αλλά και αυτό θα γίνει, θα το δείτε. Να αλλάξει το άρθρο για να σωθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του Καμένου και να μην ενεργοποιήσει ο Καμένο τον εκβιασμό. Ε, καταλαβαίνετε τώρα από πόσε μεριέ του κρατάει ο Καμένο. Παιδιά, ο Καμένο, που εγώ επαναλαμβάνω την αξιοπιστία, τη θεωρώ πολύ χαμηλή ποιότητο, παρατάφτα στην προηγουμένη περίπτωση από τι αντιδράσει του Τσίπρα, του Βούτσι, του Σίζα των υπολείπων, είναι φανερό ότι τον τρέμουν τον καμένο. Ότι όντω ο καμένο, αν μιλήσει, δεν προλαβαίνει την παρέλαση τη 25η Μαρτίου. Επειδή όμω ο καμένο, παλιός στον κουρμπέτι, δεν έχει και εμπιστοσύνη, είπε προφανώ να πετάξει μερικέ τροχιοδεικτικέ βολέ. Φαντάζομαι τι πιο ανώδυνε για τον Τζίπρα από όσα γνωρίζει. Γιατί όταν κάποιο πετάει το χειροδεικτική βολή, τα βλήματα και του πυραβλους εδάφου, εδάφους-αέρος και εδαφους εδάφου κρατάει για το τέλο του πολέμου. Δεν του κρατάει για τι τροχειοδεικτικέ. Άρα αυτό που έβγαλε το πρώτο είναι το ελάχιστο. Πού το έβγαλε, ποιο είναι ο πιο γνωστό δημοσιογράφο στην Ελλάδα, κολλητό του πάνου καμένου από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε να του Έλληνε. Ο Γιώργος Στράγκας ο Γιώργος Τράγκας, για όσους δεν το γνωρίζετε, είναι ο νονός του κόμματος του Πάνου Καμμένου. Το όνομα ανεξάρτητοι Έλληνες το σκέφτηκε και το πρότεινε στον Καμένο ο Τράγκας. Είναι η εποχή του αντιμνημονίου όπου βρίζουν όλοι το Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι Γερμανοτσολιάδες, Τέταρτο Ράιχ και όλα τα υπόλοιπα. Συναντιούνται νυχθημερών ο τράγκα με τον Καμμένο, έχουν γίνει κολλητοί φίλοι, του έχει προτείνει ο Τράγκας του ανεξάρτητοι Έλληνες, αυτό που σα λέω τώρα ότι είναι ενό ο τράγκα του κόμματο. Το έχει πει και ο τράγκα δημοσίω και ο καμένο. Τον έχει ευχαριστήσει και δημοσίω ο καμένο γιατί βρήκε το όνομα του κόμματο. Άρα λοιπόν είναι προφανέ ότι ο τράγκα είναι κολτό του καμένου, δεν συζητείται. Και ξαφνικά ο τράγκα αρχίζει την εκπομπή του στα παραπολιτικά και λέει μια απίθανη ιστορία. Μια σπαρταριστή ιστορία. Σημειώστε ότι εγώ ανέβασα στο Twitter μου από ένα site, από τον Λυκαβητό, συγκεκριμένα το ρεζουμέ αυτή τη ιστορία που πέσει ο Τάγκα χωρί σχολιασμό. Και θέλω και να σα πω και γιατί χωρί σχολιασμό. Πρώτον, γιατί όλα αυτά που θα σα περιγράψω για τι Μαλδίβε μου φαίνονται υπερβολικά αστεία. Δεύτερον, δεν έχω καμία πίστη ότι είναι αληθινά. Δεν τα γνωρίζω καθόλου, μου είναι άγνωστα. Όμω δεν μπορώ και να μην διαδώσω την είδηση, γιατί σα λέω έχει συμβεί το εξή. Το έχει διαδώσει ο Τράγκα, άρα η πηγή του είναι ο Καμένο και η διάδοση τη πηγή αυτή συμπίπτει με όλο τον εκβιασμό και την υποχώρηση του Τσίπρα τρέχοντα και του και των υπολείπων στον εκβιασμό του Καμένου. Άρα ε, σε μένα μπορεί να φαίνεται όλο αυτό εντελώ αστείο και απίθανο για κάποιο λόγο Τζαρακόπουλο, ο Τσίπρα, ο και οι υπόλοιποι τα έχουν κάνει πάνω του. Άρα λοιπόν κάτι γίνεται εδώ. Εδώ δεν συζητείτε, κάτι συμβαίνει εδώ. Είναι οι Μαλδίβε που λέει σήμερα ο Τράγκα. Είναι κάτι άλλο, δεν γνωρίζω. Για λόγου πληροφόρηση σα λέω τι είπε ο τράγκα τώρα. Παλαμβάνω, τράγκα κολλητό καμένου. Την ώρα του εκβιασμού και τα λοιπά. Μην τα επαναλαμβάνουμε. Περιγράφει μια φοβερή ιστορία. Ότι το 17, θυμάστε μια εποχή που έψαχνε ο Ελέα τον Τσίπρα καμιά εβδομάδα που κάγηκε ο Μαραθώνα και με λέγαμε όλοι που είναι ο Τσίπρα. Και υπήρχαν οι φήμε ότι είναι σε ε, γιότ στο Αιγαίο και δεν ξέραν που είναι και δεν έλεγε που έχει πάει διακοπέ. Θα θυμάστε όλα αυτά. Μια εβδομάδα είχα βάλει δει που κάει και που δεν πάει το ψινάκι πάει εκεί με τη δούρου που είχε βάλει δούρου ε, καπνό στα μάτια προ... πριν από το μάτι. Έτσι, ένα χρόνο πριν την τραγωδία στο μάτι λέμε τώρα. Την προηγούμενη χρονιά. Που έγινε ο χαμό στην Αττική, μια φοβερή πυρκαγιά. Όχι αυτή η παναλαμβάνω τη τραγωδία του Ιουλίου του 18, μιλάμε για Αύγουστο Σεπτέμβριο του 17. Εκεί λοιπόν, κάτω τον τράγκα, ο Τσίπρα είχε πάει σε επίσημο ταξίδι στο Ντουμπάι με το πρωθυπουργικό αεροσκάφο. Έφυγε όμω η από το Ντουμπάι και πήγε στι Μαλδίβε για να κάνει τρει μέρε διακοπέ με την οικογένειά του. Σημειώστε ότι εκεί στο Ντουμπάι πέταξε και περί offshore και επιχειρηματία και πια κρύψει λεφτά. Τα αφήνω αυτά. Τα αφήνω. Θα τα δούμε στην πορεία, θα τα ψάσουμε όλα. Πάει λοιπόν ο Τσίπα κάτω τον τράγκα, δηλαδή κάτω τον καμένο στι Μαλδίβε και εκεί γίνεται εκείνη την περίοδο πραξικόπημα στην νησιωτική αυτή χώρα. Μάζα λέει και το resort που Πήγαινα Αλταμάρα, κάπω έτσι. Δεν το ξέρω, δεν έχω πάει στι Δεν έχει φτάσει μέχρι εκεί η χάρη μου. Λοιπόν, μέσα στη διάρκεια αυτού του παξικοπήματο, κόβονται οι επικοινωνίε από τι Μαλδίβε, κλείνουν και τα κινητά, χάνουν το στίγμα του Τσίπρα, χάνουν την επικοινωνία με τον Τσίπρα, αρχίζουν να ανησυχούν στην Αθήνα που είναι ο πρωθυπουργό, βάζουν τον καμένο να ψάξει, παίρνουν τον καμένο στον ΑΚΑΜ, το στρατιωτικό ακόλυθο, στο Ντουμπάι, να το ρωτήσουμε πού είναι ο πρωθυπουργό, το τα μάσαγε στην αρχή ο Ακάμ, μετά του έσκασε το παραμύθι ότι ο πρωθυπουργό έχει φύγει και έχει πάει στι Μαλδίδε. Ανησυχεί ο Καμένο, παίρνει τον Εμμύρη, στέλνουν ένα γιο, ένα κουρασγερόπλιο, με ένα μη θαλαμικό, πάει στον νησί που ήταν ο Τσίπρα, τον βρίσκουν τον Τσίπρα, τον παίρνουν την οικογένειά του και τον μεταφέρουν με το γιο πίσω του Ντουμπάι για να πάει το πρωθυπουργό Ρεσκάμ να γυρίσει στην Ελλάδα. Και έτσι εμφανίστηκε στην Ελλάδα ο Τσίπρα και μπαίνει να θυμάσαι το ελικόπτερο και τη βόλτα πάνω από τα καμένα που όλοι το βλέπανε ηλιοκαμένο τον Τζίπρα και λέγανε αν θυμάσαι, που είχε πάει διακοπέ και συζητάγαμε ότι ήταν σε ένα γιο του Αιγαίου επιχειρηματία και υπήρχαν τα σενάρια. Αν κάντε Google, θα δείτε όλα τα σενάρια εκείνη τη εποχή. Ο τελικά δεν ήταν σε γιο του Αιγαίου, αλλά ήταν σε εγκογνήτο τριήμερε διακοπέ στι Μαλδίβε, όπου χάθηκαν τα έθνη του λόγου του πραξικοπήματο Μαλδίβε και τον έσω καμένου. Με το που ανέβασα στο Twitter έγινε πανικό. Μου την έπεσε ο Βαξεβάνη και διάφορα, τα διάφορα τόλου του Σίζα. Με συγχωρείτε, παιδιά, του. Εγώ δεν υιοθέτησα στο Twitter μου ότι όλα αυτά είναι αληθινά. Μου είναι άγνωστα. Μου φαίνονται δε και εντελώ αστεία. Ομολογώ το πρωί που άκουγα την εκπομπή του Τράγκα, μου είχε φτιάξει πάρα πολύ διάθεση στην εικόνα ενό τσίπρα αποκομμένου στι Μαλδίβες και ενό καμένου να προσπαθεί να βρει κατά τον Τράγκα βάτραχα για να σώσει τον, τον τσίπρα τη Μαλδίβες. Όλα αυτά μου φαίνεται εξαιρετικά αστείο. Σε μένα. στο τσίπρα δεν φάνηκε τόσο αστείο. Γιατί αν φαινόταν και στον Τζίπρα αστείο, δεν θα έσπευε να αλλάξουν τον κανονισμό τη Βουλή για να έχει ήρεμο τον καμένο. Ούτε θα παρακαλάγανε με τον Βούτζ να μπάει ο Παχιστόπουλο για να κερδίσει μια εβδομάδα και να προλάβουν να κάνουν αλλαγή. Άρα σε εσά μπορεί να φαίνεται τρομερά αστείο, σε μένα μπορεί να φαίνεται τρομερά αστείο, αλλά στον Τζίπρα φάνηκε σοβαρό. Αυτό ή κάτι άλλο. Άρα εδώ, αντί να κατηγορεί εμένα ο φίλο μου Κωνστάξο Βαξεβάνη, ο οποίο και αυτό με χθε έγραφε δειθυνάμω για τον καμένο και τώρα ξαφνικά κατάλαβε δεν του κάνει ο καμένο. Καλό είναι να βγουν να πούν στον ελληνικό λαό την αλήθεια. Του κρατάει από πουθενά ο πάνω ο καμένο. Αυτό είναι το ερώτημα. Και στι Μαλδίδε πήγε ή δεν πήγε ο Τσίπρα. Γιατί δεν είναι πιο τίμιο να βγει να μα πει σήμερα ο Τσίπρα. Δεν έχω πάει στι Μαλδίδε ποτέ στη ζωή μου. Και όλα αυτά που λέει ο Τράγκα είναι παραμύθια τη Χαλιμά. Πολύ ωραία. Εγώ αν το πει ο Τσίπρα. Επειδή σα λέω δεν έχω ιδέα για την αλήθεια όλων αυτών. Θα δεχθώ τη διάψευση του Πρωθυπουργού. Εάν βγει και πει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο ο Αλέξη Τσίπρα δεν έχει πάει ποτέ στη ζωή του στι Μαλδίβε, θα πω δέχομαι τον Τσίπρα και την εξήγησή του. Παρόλο που τον θεωρώ το μεγαλύτερο ψεύδο του πλανήτη. Αλλά μπα περιπτώσει για λόγου αυρότητο και που λέω ότι η οικογένεια θα το δεχθώ. Δεν έχει πει πουθενά ο Τσίπρα τέτοιο πράγμα. Έχουν περάσει αρκετέ ώρε από την εκπομπή του Τράγκα και ο Τράγκα έχει χρησιμοποιήσει και πολύ βαριέ εκφράσει τον Πρωθυπουργό. Κάτι γνώμη απαράδεκτε για έναν Πρωθυπουργό. Λέω κάτι γνώμη γιατί παρόμοιε εκφράσει είχε χρησιμοποιήσει κατά το, κατ το παρελθόν ο Κώσο Αρβανίδη για το Σαμαρά και τον προήγαγαν σε διευθυντή ενημέρωση σε έρθι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά άλλε θετικέ, εμεί άλλε θετικέ αυτή. Παραπάνω θεωρώ απαράδεκτε αυτέ τι εκφράσει για τον Πρωθυπουργό τη χώρα. Που είπε σήμερα ο Γιώργο Τράγκα στην εκπομπή του. Όμω, το μείζον παραμένει. Από πού του κρατάει ο καμένο. Αυτό είναι το μείζον τώρα. Όλα τα άλλα είναι να έχαμε να λέγαμε παιδιά. Εδώ αρχίζει και γίνεται τραγέλαφο. Τώρα αντιλαμβάνεστε η εικόνα ενό τσίπρα με τι βερμούδε να μην έχει κινητό και να μην ξέρει πώ θα τον σώσει. Και ο καμένο να μιλάει με τον Εμμύρη για να του στείλει το σκάφο και όλα τα άλλα τα παλαβά που πε σήμερα ο τράγκα. Ω εικόνα είναι γκροτέσκο, έχει πλάκα, είναι ξέρω αστεία. Είναι βεβαίω αντιθεσμικό αν έχει γίνει γιατί ο πρωθυπουργό τη οφείλει να ενημερώνει αν έχει κάνει το ταξίδι. Δεν μπορεί να πάει κογκνήτω στι αλλά αν πάση τόσο δεν πήγε στο Παρίσι, είναι κοκκρίνη το του Τώρα οι Μαλδίβε θα το μάραναν. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, από τον Πρωθυπουργό επίσημη ενημέρωση και διάψευση ότι όλα αυτά είναι παραμύθια δεν έχω ακούσει. Εγώ δεν. Αν έχετε ακούσει εσεί, διορθώστε με. Εάν γίνει τέτοια διάψευση, το τονίζω. Εγώ θα δεχθώ ω αληθινή τη διάψευση. Γιατί δεν έχω ιδέα αν αυτό έχει γίνει. Και μου φαίνεται και υπερβολικά αστείο. Όμω επαναλαμβάνω ότι ο Καμένο εξεδίασε τον Τσίπρα και ο Τσίπρας εκβιάστηκε από τον Καμένο και υπεχώρησε τον εκβιασμό, γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, δεν υπάρχει καμία συζήτηση και άρα εδώ γεννούνται βάσιμα ερωτήματα τι είναι αυτό που ξέρει ο Καμένος ή ποια είναι αυτά που ξέρει ο Καμένος που καθιστούν τον κύριο Τσίπρα εκβιαζόμενο από τον πρώην Υπουργό και συνεταίρο του. Γιατί είναι σοβαρό να είσαι ένα πρωθυπουργό εκβιαζόμενο. Δεν είναι καθόλου αιστεία. Δεν είναι καθόλου αστείο. Όμω οι εκβιασμοί κατά του Τσίπρα δεν έχουν τέλο. Γιατί σήμερα έγινε και το αμήμητο. Σήμερα ξαφνικά εξεβίασε δημοσίω τον Τσίπρα και η κυρία Μεγαλοοικονόμου. Η γνώμη μου είναι ότι η κυρία Μεγαλοοικονόμου ακούει περί ανασχηματισμού, βλέπει ότι είναι υπουργό η Κοντουρά και ο Κόκαλη, ακούει ότι μπορεί να γίνει υπουργό ο Χριστόπουλο. και σου λέει: Γιατί να μην γίνει υπουργό και εγώ δεν βρίσκω άλλη λογική εξήγηση πλην ότι όλο το σημερινό που έκανε η κυρία Μεγαλοοικονόμου, τι έκανε για όσου δεν το έχετε δει. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η κυρία Μεγαλοοικονόμου, γιατί δεν είστε υποχρεωμένοι και αν την γνωρίζετε. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου είναι μία βουλευτή που εξελέγει με την Ένωση Κεντρών με τι εκλογέ του Σεπτεμβρίου με λίστα. Είναι μία προσωπική επιλογή του Βασίλη Λεβέντη. Η κυρία οικονομου, μετά από περίπου ένα χρόνο, ενάμιση, αν καλά, που έμεινε στη Βουλή με τον κύριο Λεβέντη, Τσακώθηκε πάρα πολύ με τον κύριο Λεβέντη, έγιναν και κάποιε σκηνέ απείρου κάλου με ένα επιστημονικό συνεργάτη μέσα στο δευτήριο. Δεν θέλω να τα επαναλάβω, έχουν δει το φω δημοσιότητα. Και μετακινήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα τη Ενώσεω Κεντρών στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι έκτοτε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή βουλευτή του Τσίπρα. Όμω όλο αυτό το διάβατο την έχουν στην αφάνεια. Λογικό είναι μια κυρία πήγε από τους του Έλληνε κεντρό, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεχτήκε στην την ομάδα του, αλλά μέχρι εκεί. Εντάξει, δεν είναι κανένα πολιτικό κεφάλαιο, α πούμε, τρομερό, δεν θα να φανώ κακός. είναι μια. ό,τι είναι. Λοιπόν, πάστε τους. Αυτή η κυρία ξαφνικά σήμερα, ω κεραυνό στην στη Βουλή δεν είχε ακουστεί το παραμικρό ότι έχει δυσαρέσκεια η μεγαλοοικονόμη για τον Τσίπρα. Εμφανίζεται στην τηλεόραση του Sky. Το τη του στο Σκάι έχει μεγάλη σημασία γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επίσημο εμπάργκο στο Σκάι. Δηλαδή, οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, όπω η κυρία Μεγάλο απαγορεύεται από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στο Σκάι. Κυρία Μεγάλο Οικονόμου, ξεκίνησε λέγοντα: Σπάω το εμπάργκο, δεν με νοιάζει λέω ο ΣΥΡΙΖΑ, και άμα θέλουν να με διαγράψουν. Προσέξτε. <laughs> κυρία Μεγάλο Οικονόμου, είναι πιο πονηρή από ό,τι φαίνεται. Γιατί πόσε ψήφου πήρε στην ψήφο εμπιστοσύνη ο κύριο Αλέξη Τσίπρα. 151. Άμα διαγράφουν την κυρία Μεγαλοοικονόμου και η κυρία Μεγαλοοικονόμου πει έρω την εμπιστοσύνη μου από την κυβέρνηση της Τσίπρα, πόσε ψήφου θα έχει ο Αλέξη Τσίπρα, 150. Και θυμίζω ότι ο Κυριάκο Μητσοτάκη, παρά τι κατηγορίε που του κάναν πολλοί, δεν κατέθεσε πρόταση τη πιστεία στη ζήτηση για τα Σκόπια και τι πρέσπε. Και έτσι διατηρεί το όπλο τη καταθέσεω προτάσεων τη πιστεία ο Κυριάκο Άρα, αν μία βουλευτή ή ένα βουλευτή από του 151 έρω την εμπιστοσύνη μου και κάνω μια τάξη πρόταση τη πιστία, πέφτει η κυβέρνηση Τζίμπρα. Άρα η κυρία οικονομου γνωρίζει τώρα ότι η ίδια μπορεί να ρίξει τον Τζίμπρα. Και επειδή γνωρίζει ότι μπορεί να ρίξει τον Τζίμπρα, όταν λέει στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, διαγράψτε με που σπάω το εμπάργο κατά Σκάι, ξέρετε το κάνει, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να τη διαγράψει. Και δεν είπε μόνο αυτό. Είπε ότι αν μου ζητήσει ο Λεβέντη την έδρα μου, θα τη δώσω. Γιατί σκοπεύω να κάνω δικό μου κόμμα και να κατέβω με δικό μου κόμμα σε εκλογέ. Έσπεσε ο Λεβέντη στην αρχή ο Μάσης, ο Γεωργιάδη και μετά ολόκληρο το κόμμα τη Ενώση Κεντρών και ζήτησαν από την κυρία Μεγαλοοικονόμου να παρατηθεί. Και το αρχικό επιχείρημα, μα γιατί να παρατηθεί αφού παίρνει την έδρα ο Καλιάνο, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ήρθε, γιατί ο Καλιάνο έκανε δήλωση και είπε ότι εγώ δεν θέλω την έδρα τη κυρία Μεγαλοοικονόμου. Άρα αν παρατηθεί η κυρία Μεγαλοοικονόμου, δεν θα δεχτεί την έδρα και ο καλιάνο και θα πάει η έδρα στον επόμενο επιλαχόντα. Άρα ένα βουλευτή τη Ενώσεω Κεντρών. Σε αυτή όμω την περίπτωση πάλι χάνεται δηλωμένο ο Τζίπρα. Γιατί η Ενώσεω Κεντρών λέει όχι στον Τζίπρα. Άρα πάλι μένει με 151. Άρα είτε άρει την εμπιστοσύνη στον Τζίπρα μεγαλοοικονόμου, είτε παραιτηθεί μεγαλοοικονόμου, ο Τζίπρα χάνει την κυβέρνηση. Γιατί το λέει αυτό η μεγαλοοικονόμου, εγώ πιστεύω, δεν έχω πληροφορία, σα λέω μια γνώμη. Για να πάρει κάτι από τον Τζίπρα. Θέση υφυπουργού. Δεν μπορώ να πιστέψω και θέση υπουργού. Τώρα δεν ξέρουμε του ανθρώπου τι έχει ο στο μυαλό του, του, δεν παίρνει όρκο. Πάντω είναι προφανέ ότι η κυρία Μεγαλοεκονόμου είδε πόσο εύκολα ο καμένο εξεβίασε τον Τσίπρα και βγαίνει σήμερα η κυρία οικονομού και εκβιάζει και αυτή τον Τσίπρα. Δηλαδή ο μέγα στρατηλάτη Αλέξιο Τσίπρα, ο υποψήφιο για το βραβείο Νόμπελ που έλυσε τον γόρδιο δεσμό των Βαλκανίων, εκβιάζεται τον καμένο και τη Μεγαλεκονόμου. Θα έλεγα μια βαριά κουβέντα, λέμε στον αέρα. Αλλά <laughs> πώς καταλαβαίνετε, εδώ τώρα όλη η ιστορία αυτή τη κυβερνήσεω αρχίζει να εξελίσσεται σε κανονικότατο τσίρκο. Η δική μου εκτίμηση, όπω ξέρετε, ήταν πάντα ότι οι εκλογέ θα γίνουν την τελευταία μέρα. Η εκτίμηση αυτή εδράζεται στο γεγονό ότι είμαι πεπισμένο ότι ο Τσίτα απολαμβάνει την εξουσία. Και αν έκανε ποτέ αυτό το ταξίδι στι Μαλδίβε, για τον οποίο τον κατηγορούσε ο Τράγκα το πρωί, είναι άλλο ένα δείγμα του πόσο απείλασε την εξουσία. Ο άνθρωπο απολαμβάνει απολαμβάνεται πρωθυπουργό. Δεν είναι αυτό το Σαμαρά. Σαμά ήταν ερημήτη πρωθυπουργό. Πήγε στο μέγαρο Μαξίμου και είχε μόνο καφέ χωρί γάλα. <laughs> δεν έπαιρνε στο αεροπλάνο. Η γυναίκα του, η Γεωργία, δεν πάτησε πρωθυπουργό αεροσκάφο ποτέ. Στο αεροσκάφο το πήρε 4-5 φορέ, είχε μόνο καφέ. Απαγόρευε να έχει και μπισκότα. Για να μην ότι κάνει ε, πολυτελή ζωή. Έκοψε του μισθού από του υπουργού του. Για να μην λένε ότι οι υπουργοί του παίρνουν παχυλό μισθό. Αυτό το, ο Σαμαρά. Ο Τσίπρα έτσι έχει πρωθυπουργό αεροσκάφο Μα Όλοι πήραν τα καλύτερα αυτοκίνητα. Εγώ είχα αυτοκίνητο. Ο Υπουργό Υγεία ένα Ford Mondeo που άνοιγε πόρτα. Τώρα ο Υπουργό Υγεία έχει το πολυτελέστερο αυτοκίνητο. Λέγανε θα πουλήσουν την BMW του Βενιζέλου και έχουν πάρει όλοι οι αντίστοιχοι BMW. Περνάνε καλά οι άνθρωποι. Έχει λιγδώσει τα ντεράκι του. Έχουν διορίσει τα το σόγια του, του συγγενεί του, του φίλου του. Ε, Καπνίζουν τα πούρα του. Θυμάστε και το βίντεο με τον Τζίπρα που είχε τα πούρα στη γωνία και ξέχασε και στο πλάνο τα κοχήμπα. Περνάνε ωραία. Πού να πάνε να κάνουν τώρα εκλογέ με τον Μητσοτάκη που του δίνουν 15 μονάδε στο κεφάλι και να χάσουν. Με αυτή τη λογική πάντα έλεγα και εξακολουθώ να θεωρώ ω πιθανότερο σενάριο ότι η καθημερινή απόλαυση τη εξουσία με όποια άλλα τυχόν ωφελήματα μπορεί να έχουν, αλλά ψάχνουν αυτά στη συνέχεια για να μην γίνω εγώ τράγκας, Λοιπόν, ε, του κρατάνε στην καρέκλα όσο περισσότερο μπορούν. Άλλωστε, για να φτάσουν να παρακαλάνε την Παπακώστα, για να φτάσουν να παρακαλάνε την Κουντουρά, για να φτάσουν να παρακαλάνε την Μεγάλο μου καταλαβαίνετε τώρα ότι οι άνθρωποι αυτοί μπροστά στη διατήρηση τη εξουσία δεν έχουν κανένα φραγμό, κανένα όριο, καμία αξιοπρέπεια, καμία λιβεντιά, καμία υπερηφάνεια, τίποτα. Όμω αντικειμενικά, μπορεί να μείνει πολύ καιρό αυτή η κατάσταση στα πράγματα. Τσίπρας, δεν ξέρω, θέτω ένα προβληματισμό. Είσαι Πόσο να αντέξει τον μεγαλο... το... 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 το εξευτελισμό να σε εκβιάζει <συλίδη> μεγάλο οικονό μου. Και πυρίσω παρόδο, έβγαλε και ανακοίνωση ο Σιλνίδη ότι δεν θα διαγράψει την κυρία Μεγάλο Οικονό μου. Δεν είχαμε και αγωνία ότι θα την διαγράφε, σα εξήγησε πριν του λόγου του, οποίου δεν μπορεί να τη διαγράψει. Αλλά έφευγε ο Σιλνίδη να πει: Κυρία Μεγάλο Οικονό είναι εμεί δεν θα σα διαγράψουμε. Τώρα είναι από πίσω, έχουν πάρει και τηλέφωνο και του έχουν πει: Τι θέλετε κυρία μου να σα το δώσουμε, που καθόλου δεν το αποκλείω, αν δείτε τι επόμενε μέρε να μην παρετεί τελικά Μεγάλο Οικονό μου. Και ενώ είπε σήμερα ότι αν μου ζητήσει ο Λεβέντη την έδρα μου θα τη δώσω, ο Λεβέντη τη ζήτησε την έδρα τη, αλλά έκτοτε αυτή δεν έχει ξαναμιλήσει, αυτό το μεσοδιάστημα είναι το μεσοδιάστημα που γίνεται τώρα κουβέντε, τι θα πάρω για να μην πάρει Αυτή είναι η κουβέντα που γίνεται τώρα. Σα λέω, μιλάμε τώρα, ο εκβιαστή του εκβιαστού, τον εκβιαστή ο εκβιαστά. Εκεί είναι τώρα καμόρα, κοσανόστρα. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, αλλά με τον Αλπατσίνο, άντε Εντάξει. Με τη μεγαλοοικονό μου. Έλεο ρε Αλέξη, είπαμε κράτα και ένα φρένο, α πούμε. Εντάξει, μηρέμισε να μου λέει έλεο. Έλεο. Κρατήθηκε κάτι να μείνει όρθιο. Θα μου πει, πώ να μείνει όρθιο κάτι σε μια βουλή που ζήσαμε τη σκηνή με το ΦΟΚΑ, Η οποία ομολογώ, είμαι 11 χρόνια βουλευτή. Συγχωρέστε μου, θα σα το πω. Γέλασα τόσο πολύ εκείνη την ώρα, δεν μπορούσα να συγκρατηθώ. Ευτυχώ να πει στα πίσω κανένα και δεν φαινόμενα να σα γιατί δεν είναι ωραίο να γελάτε έτσι στη Βουλή. Επί 15 λεπτά σήκωνε το χέρι του και ζητούσε το λόγο από τον πρόεδρο τη Βουλή. Έχει γίνει μια συνεδρία σε 2,5 ώρων, έγινε χαμό. Έχει πάει η ονομαστική ψηφοφορία, νομοσχέδιο του ΑΣΕΠ που θα πάει την προηγούμενη μέρα. Έχει δημιουργηθεί κοινοβουλευτική κρίση. Γιατί ο κύριο Φωκά δεν ήταν στη θέση να ψηφίσει ω ηγητή των Ανέλ. Παίρνει το λόγο και τι λέει, ότι ξέρετε είχα πει μια γκαζόζα και μια ψυχνοουρία και μια τουαλέτα. Δηλαδή η δικαιολογία που μοιράστηκε με το έθνο ο κ. Φωκά είναι ότι όλη αυτή η... η σκηνή στο κοινοβούλιο είχε γίνει γιατί ο κ. Φωκά είχε πιει μια γκαζόζα. Και μετά το κάνανε και τελείω σούργελο. Α πούμε, βγήκε ο καμένο και είπε: Εγώ του πάνω πιει την γκαζόζα και μετά σα πήρε την γκαζόζα και έκανε πλάνα στο δελτίο του Α όπου κέρναγε μια κυρία μια γκαζόζα. Αγαπητέ κύριε Φωκά, θα είναι αστείωτο τώρα. Είσαι. Βουλευτή, σέξε, Βουλευτή είσαι. μου. Βουλευτή Τέλο Το που αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν είναι εικόνα βουλή. Και ξέρετε εδώ, τίθεται και ένα ερώτημα σε κάτι που ήταν πολύ τη μόδα πριν με από μερικά χρόνια. Ξέρετε τι λέγανε συνέχεια πριν με από μερικά χρόνια. Πρέπει να ανανεωθεί η βουλή. Βγαίνει, τα θυμάστε καθόλου αυτά. Βγαίνουν όλο οι ίδιοι και οι ίδιοι. Με συγχωρείτε που θα σου το πω. Αλλά οι ίδιοι και οι ίδιοι ήταν πολύ καλύτεροι που ήρθαν. Οι ίδιοι και οι ίδιοι ήταν πολύ καλύτεροι από αυτού που τελικά ήρθαν, παιδιά. Γιατί πια αυτό δεν είναι βουλή. Με συγχωρείτε. Αυτό είναι η. <συμίω> Δεν θέλω δε δε τι λέξεις να χρησιμοποιήσει τώρα. Να, να σου λέει ο άλλο. Φυσικά η, η ήταν μια δικαιολογία. Αστεία δικαιολογία. Πραγματικότητα ποια είναι για να ξέρετε. Ο Καμένο για να εκβιάσει τον Τζίμπρα είχε βάλει το φωκά να πει όχι εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό τον τράβηξε έξω. Για να το πει το όχι, αλλά να γίνει το όχι εξ Και την επόμενη μέρα στην ονομαστική από εκεί που λέγανε την προηγούμενη μέρα όχι, είπαν ναι. Γιατί ο Καμένο τι κάνει τώρα. Εκβιάζει από τη μία, δίνει από την άλλη. Ωστε να δώσει τον χρόνο στον Τζίπρα να του περάσει ο Βούτ να λέει, του κανονισμού για να μην διαλυθεί η κοινοβουλευτική του ομάδα και να ξαναγίνουν φιλαράκια. Αυτό κάνει τώρα ο Καμένο. Ο Καμένο βαράει μία, βγαίνει στο σκάκι και λέει Αυτό ψηφίζει τη Βουλή από την άλλη. Οπότε τον έχει τον Τζίπρα, πρόσκεπο θα γίνει, όταν εγώ θέλω βαρά, όταν θέλω σε αφήνω. Και με, τη, τη, με αυτόν τον χειρισμό προσπαθούν να βρουν μεταξύ του το νέο σημείο ισορροπία όπου ο Καμένο θα εκβιάζει τον Τζίπρα κατά πώ λέγαμε προηγουμένω και θα παίρνει αυτά που ζητά από τον Τζίπρα για να μην μπει αυτά που θέλει να πει, α πούμε, θα μπορούσε να πει και θα του έριχνε. Όλη αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα βαθιά δυσοσμία. Όλη αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα παρακμή. Όλη αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα που δεν τιμά την ελληνική δημοκρατία. Όλη αυτή η εικόνα είναι πολύ ζωφερή, παιδιά. Είναι πολύ ζωφερή η εικόνα. Και ναι, και εγώ που σα παραλαμβάνω το βασικό μου σενάριο είναι ότι οι εκλογέ θα γίνουν την τελευταία μέρα. Σκέφτομαι ότι ακόμα και ο Τσίπρα θα σκεφτεί να μείνουμε την τελευταία μέρα. Γιατί πια θα γίνει, ξέρετε, θα, θα έρθει ένα σημείο πια που θα όλοι με τον Τσίπρα. Δηλαδή, μα εκβιάζει μεγάλο οικονόμου. Τι να σου πω, είναι. Δεν μπορώ να φανταστώ. Α μην πω το, Δεν χρειάζεται, το καταλαβαίνετε. Πάμε τούτα και με εκείνα. Εμεί σε αυτή την παρακμή αντιστεκόμαστε. Πρώτον και κυριότερον, για να μην το ξεχάσω, σα περιμένω σε δύο μέρε στην πίτα μου. Σήμερα είναι Παρασκευή. Η εκπομπή είναι ζωντανή όπω τη βλέπετε, αν τη βλέπετε τώρα. Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου. Δηλαδή μεθαύριο. Στο Μαρούσι. Στο γήπεδο Σπύρος Λούι. Όχι στην Καλογρέζα, πλέον Στο Μαρούσι. Στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Σπύρος Λούι που είναι στο σταθμό των ηλεκτρικό του τρένου στο Μαρούσι. Στις 6 ώρα το απόγευμα θα έχω την κοπή τι πρωτοχρονιάτικε πίτα μου. Θέλω να σα πω ότι πιστεύω ότι θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο και πιστεύω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Είστε όλοι προσκεκλημένοι. Θέλω πάρα πολύ να έχουμε πολύ κόσμο. Θα μου δώσετε πολύ μεγάλη χαρά αν είστε εκεί. Θα μου δώσετε δύναμη αν είστε εκεί. Και σα περιμένω όλε και όλου να είστε εκεί. Φυσικά και θα μπορούσα να κάνω μία ομιλία εν να δούμε και τι έχει γίνει με τη μεγάλο οικονόμου, μην έχουμε αγωνία μέχρι την Κυριακή και να σχολιάσουμε για τι Μαλδίβε, για του εκβιασμού, αλλά πούμε και τα σοβαρά τι μελγενέστε με, με τα σκόπια. Γιατί μην έχουμε αφιβολία. Η συμφωνία των Πρεσπών και η πληγή που δημιούργησε στην Ελλάδα είναι άνευ προηγουμένου. Φανταστείτε ότι από την περσμένη Παρασκευή που ψηφίστηκε αυτή η επέστητο συμφωνία έχουν συμβεί τα εξή. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει απαγορεύσει την Ένωση Αποστράτων στον κύριο Ροζή αλλά και στι παμακεδονικέ οργανώσει να κάνουν την ημερίδα που είχαν κλείσει από πριν στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών με τίτλο «Η Ελληνικότητα της Μακεδονίας». Δεν επέτρεψε το Γενικό Επιτελείο Στρατού να γίνει εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο την οποία είχαν ήδη τυπωθεί προσκλήσεις για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας. Γιατί αντιβαίνει στο πνεύμα της Συμφωνίας των Περισπών. Δεν μπορούμε να λέμε πια ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Απαγορεύεται. Έρχεται η ΕΡΤ, Ανεβάζει ένα σύνθημα από ένα σχολείο που έλεγε Μακεδονία γη ελληνική και το σούπερ από κάτω του τύπου τη έλεγε φασιστικά συνθήματα στο σχολείο. Οι φράσει Μακεδονία γη ελληνική μετά τι πρέσπες εκλαμβάνονται ω φασιστικό σύνθημα. Ως ρατσιστικό σύνθημα. Δεν μπορούμε πια να λέμε ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Αυτό απαγορεύεται από τη συμφωνία των πρεσπών. Ο Ζάεφ όλο το ενδιάμεσο διάστημα. Η Δημοκρατία τη Μακεδονία ανεβάζει τη χώρα του, η Δημοκρατία τη Μακεδονία κατεβάζει τη χώρα του. Ο Τζανακόπουλο, αντί να τον ψέξει γι' αυτό, βγήκε να τον υπερασπιστεί λέγοντα ακόμα έχει δικαίωμα μέχρι να ολοκληρωθεί και η κύρωση στο ΝΑΤΟ. Ψευδέ, γιατί η συμφωνία έλεγε ότι πριν αλλάζουν το όνομα και μετά ψηφίζουμε εμεί. Αλλά ο Τζανακόπουλο έσπευσε να υπερασπιστεί τον Ζάεφ. Και μετά ο Ζάεφ για να το αλλάξει λίγο είπε: Κανεί δεν μπορεί να αμφισβητήσει πια ότι είμαστε Μακεδόνα και μιλάμε τη μακεδονική γλώσσα. Το οποίο πράγματι ρητό αναφέρεται μέσα σχετική συμφωνία των Πρεσπών ζωφερά τα πράγματα. Οι πληγοί έχοντες έχοντε πατριωτισμού Έλληνε είναι τεράστια. Όποιο νομίζει ότι το ξεχάσαμε ή ότι οι Έλληνε θα το ξεχάσουν σε λίγου μήνε, πλανάτε πλάνο νικτράν. Ο κύριο Τσίπρα στην κάλπη θα πληρώσει το κόστο για αυτό που έκανε. Τώρα βέβαια θα αυκαλίζεται με το θα γίνει νομπελίστα. Εγώ θέλω πάρα πολύ να δω πώ θα δώσουν τον Νόμπελ ειρήνη. Καλά, οι Γερμανοί του δίνουν το βραβείο, αλλά οι Γερμανοί να γίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Αλλά θα δώσουν Νόμπελ ειρήνη στον μοναδικό ηγέτη του δυτικού κόσμου που υποστηρίζει το Μαδούρο. Όταν κυκλοφορούσε όλο τον κόμμα τα βίντεο με του πυροβολισμού αμάχων, με τα βασανιστήρια που κάνει το καθεστώ Μαδούρο, όταν έχει βγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ, τόσε χώρε του πλανήτη και κατηγορούν το Μαδούρο για δικτάτορα, και έρχεται ένα πρωθυπουργό μια δυτική χώρα και υπερασπίζεται το Μαδούρο που όλοι οι άλλοι λένε ότι είναι εγκληματίας και δικτάτορας και αυτός ο ένας θα πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης. Προσωπικά αδυνατό να το πιστέψω. Θα ήταν ντροπή σε όλα τα χιλιάδες θύματα, εκατομμύρες μάλλον των καθεστώτων με τον λοιμό και την πείνα και την καταστροφή, των αθώων θυμάτων του καθεστώτος Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Γιατί αν πράγματι ο Μαδούρο είναι αυτός τον οποίο τον κατηγορεί όλος ο δυτικό κόσμος, τότε είναι αδύνατον ο υποστηρικτής του Μαδούρο να λάβει Νόμπελ. Το λέω γιατί εδώ έχουμε φοβερά πράγματα. Όμω, και εδώ ο Τσίπρα είναι ελεγχόμενο. Γιατί ο Τσίπρα την ώρα που θέλει να φτιάξει το προφίλ του, υποστηρίζει τι ΗΠΑ, ψηφίζει υπέρ του ΝΑΤΟ, βγαίνει μόνο αυτό και στηρίζει το Μαδούρο μαζί με διάφορα. Το κοινοβούλιο υπέρ του Μαδούρο ψήφισε ο Τσίπρα, η Χρυσή Αυγή και το Κουκουέ. Με αυτό ψήφισε μαζί ο Τσίπρα, έτσι. Τσίπρα, Χρυσή Αυγή και Κουκουέ ψήφισαν υπέρ Μαδούρο. Όλοι οι άλλοι κατά. Τι γίνεται. Θέλω να μα αφήσει και σε προ αυτό. Θυμάστε κάτι φωτογραφίε μεταξύ του Νικολάτου του Παπά που είχε έναν δικηγόρο εκεί από την Κύπρο που φτιάχνει ο έναν Αρτεμίου που είναι εμπλεκόμενο και στη ΔΕΠΑ. Τι είχαν πάει με ένα πολυτελέ αεροσκάφο σε ένα χωριό, σε ένα νησί εκεί στη Βενεζουέλα. Και που ω φορέ ρωτούσαν τον Παπά γιατί πήγε, δεν έχει πει τίποτα. Και κάποτε πήγαμε για να κάνουμε ανταλλαγέ αγροτικών προϊόντων. Και βγαίνει ο, αυτό ο Αρτεμίου ο δικηγόρο. Και γράφει σιγά μην πήγαμε στη Βενεζουέλα και αραπανάκια και ντομάδε και πιπεριές. Και λέει, είναι προ... Ο Μαδούρο έχει συλληφθεί. Δηλαδή έχει αποδειχθεί αυτό εννοώ. Ότι έδωσε 7 εκατομμύρια δολάρια στου ποντέμου. Έγινε δίκη στην Ισπανία, βρέθηκαν τα εμβάσματα, αλλά δεν καταδικάστηκε ο Ιγκλέσια γιατί τα έδωσε στο ίδρυμα των ποντέμου και όχι στο κόμμα των ποντέμου. Και σύμφωνα με την Ισπανική νομοθεσία δεν απαγορευόταν να παίρνει λεφτά το ίδρυμα από ένα ξένο παράγοντα, και έτσι δεν καταδικάστηκε ο Ιγκλέσια. Δεν καταδικάστηκε και βγήκε αθώο, όχι γιατί δεν πήρε τα λεφτά, αλλά γιατί αυτό που έκανε δεν ήταν ποινικό αδίκημα στην Ισπανία. Άρα ξέρουμε ότι ο Μαδούρο έδωσε τουλάχιστον σε ένα κόμμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση λεφτά. Δύσκολο είναι να υποθέσουμε ότι αυτό που έκανε στου Ποδέμου το έκανε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Κατι τη γνώμη πολύ εύκολο. Και αυτό είναι πολύ πιο λογική εξήγηση. Ότι δηλαδή ο Μαδούρο κρατάει τον Τζίπρα με τα λεφτά γιατί ο Τσίπρα στηρίζει το Μαδούρο, από το ότι ενώ ο Τσίπρα λέει όλα ναι στη Δύση και στην Αμερική και στη Γερμανία, ξαφνικά ειδικά στο Μαδούρο θυμάται το σοσιαλιστικό του παρελθόν και μάθα την ώρα να πάρει τον Νόμπελ. Και διακινδυνεύει να μην πάρει τον Νόμπελ από αυτό που είναι το όνειρο του κάθε βράδυ. Άρα λοιπόν, και εδώ δεν κολλάει. Και εδώ δεν έχει πει τίποτα η κυβέρνηση. Και εδώ του προκαλούμε τόσε μέρε να μα πούν τι του συνδέει με τον Μαδούρο και κάνουν την πάπια. Εκβιαζόμενο και από το Μαδούρο ο, ο Τσίπρας. Μα ποιο θα τον εκβιάζει αυτόν τελικό. Και έχουμε και την, με φυσικά την, την, ιστορία αυτή με τι πρέσπε και το ποτάμι. Δεν θα αναπεκταθώ περισσότερο. Αλλά είναι προφανέ το ποτάμι και ο κ. Στοδράκη παίξαν ένα ρόλο σε αυτό. Αποδεικνύεται ότι ο κ. Στοδράκη ήταν δεσμευμένο από την αρχή να ψηφίσει αυτή τη συμφωνία ασχέτω όρων. Ό,τι και να έρθει συμφωνία μέσα, την ακρόπολα δυνάμει να την ψήφισε ο Θοδωράκη. Γιατί? Τι είναι αυτό που δεν το Θοδωράκη. Δεν έχει βγει να δώσει μια πιστική εξήγηση. Η συμφωνία πέρασε από το Θοδωράκη γιατί η συμφωνία των Περσπων πήρε 153 ψήφους. Οι τρεις όμως ήταν ο Λικούδης, ο Θοδωράκη και ο Μαυροτάς. Λέει το ποτάμι. Το ποτάμι είναι το κόμμα που έδωσε τη δυνατότητα να περάσει η συμφωνία των Περσπων από τη Βουλή. Αλλιώς η συμφωνία θα πάνε 150, δεν θα πάνε 151. Αυτό πολύ δεν το καταλάβει. Άρα ο Θοδωράκης έπαιξε ρόλο στο να περάσει η συμφωνία. Δεν δηλαδή θα να μας εξηγήσει τώρα γιατί το Μάρτιο του 18 στη Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών στα Σκόπια, ο Ζάεφ έλεγε στου άλλου αρχηγού στα Σκόπια ότι έχω διαβεβαιώσει από τον Τσίπρα ότι δεν θα ψηφίσει ο κανόνα, θα ψηφίσει ο Γιατί βγαίνουν οι βουλευτέ του τώρα, οι πρώινοι ο αμοιράς, ο Ψαριανό, που δίδονται εγώ του κατευθύνω, και λένε ότι Τσίπρα θα δωράξει πέντε φορέ ότι είμαι δεσμευμένο και δεν μπορώ να μην ψηφίσω. Εδώ έχουν γίνει παιδιά, ποβαρά πράγματα τώρα έτσι. Τώρα, δύο πράγματα ακόμα να πω πριν κλείσω πλήν τη Πρώτον, βάλε μου την κάρτα info papaki, ελληνική .gr. Κάναμε την περασμένη εβδομάδα αυτή τη συγκλονιστική εκπομπή με το Σάκη Μουντζή. Ήταν μια συγκλονιστική εκπομπή. Είχε πολύ μεγάλη απήχηση και είχε πολύ μεγάλη απήχηση το μάθημα. Από την πέμπτη 7 Φεβρουαρίου, από την Πέμπτη που μας έρχεται δηλαδή. Κάθε Πέμπτη 8 με 10 για 4 Πέμπτες, ο Σάκης Μουμτζής θα κάνει διαλέξει την ελληνική αγωγή για όλη την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, για την ιδεολογική τρομοκρατία της αριστεράς, για το πώς μπορούμε να, σε ιδεολογικό επίπεδο να αντιμετωπίσουμε και να νικήσουμε αυτές τις αναχρονιστικές ιδέες που κράτησαν την Ελλάδα μας πίσω επί τόσες δεκαετίες. Πώ μπορούμε δηλαδή σε ιδεολογικό επίπεδο, όχι σε πολιτικό επίπεδο, πως πρώτα θα το κάνω εγώ, στο επίπεδο του κόμμου των ιδεών, στο επίπεδο τη ιστορία, στο επίπεδο των επιχειρημάτων, πώ μπορούμε να νικήσουμε την ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Θεωρώ αυτέ τι τέσσερι διαλέξει του Σάκη Μουμτζή εξαιρετικά σημαντικέ. Στο info.papakielinikiaogi.gr στέλνετε mail, και κρατάτε θέση, είτε για να είστε στο μάθημα, πρέπει να σας πω, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα δύο τρίτα της αίθουσα έχουν κλείσει. Τα δύο τρίτα, λέει, των καρεκλών του φυσικ... της φυσικής παρουσίας στο τμήμα έχουν ήδη καλευθεί. Φυσικά, οι διαλέξεις του Μουντζή όπως όλα τα μαθήματα στην ελληνική αγωγή, θα έχουν και διαδικτυακή μετάδοση, είτε ταυτόχρονη, είτε on-demand. Και όταν λέμε διαδικτυακή μετάδοση στην ελληνική αγωγή, όσοι δεν έχετε μπει ποτέ, γιατί μα το ξέρετε, δεν μιλάμε για διαδικτυακή μετάδοση επίπεδου YouTube. Μιλάμε για μετάδοση full high definition, που είναι σαν να στο τμήμα. Και που αν εγγραφεί τη διάλεξη, μπορεί με τα ίδια χρήματα ή να έρθει στο τμήμα να το παρακολουθεί ζωντανά, είτε να κάτσει σπίτι σου και να το βλέπει ζωντανά από το κινητό σου, από το τάβλετο των υπολογιστή, σου, από την τηλεόραση, αν με το Internet. Και φυσικά να έχει κωδικό για να το βλέπει μετά όσε φορέ θέλει για πολλού μήνε. Άρα μπορεί να εγγραφεί στι διαλέξει του Σάκη Μουμτζή, είτε μένει στην Αθήνα και θε να έρθει στο τμήμα στην Κυφυσία 125 Σταμπελόγγι που στο το μέγαρο κόλμο που είναι τα γραφεία τη ελληνική αγωγή, είτε όπου στον κόσμο και να είσαι, όπου και να είσαι. Έχουμε μαθητέ από τι ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία, του Βαδελούπη. Από την ε, Μαδαγασκάρη. Σα λέω χώρο που έχω δει στο ίντερνετ στα δικά μου μαθήματα. Από το Βέλγιο, από το Λουξεμβούργο. Χαμό γίνεται. Όπου και να, είσαι, από Θεσσαλονίκη φυσικά, από τη Λευκάδα, από το νησί μου. Από τη Μιτιλίνη, από τη Χίο, από τη Ρόδο. Από την Καβάλα, από την Ξάνθη, από την Κρήτη. Βελοπόνσο παντού. Όπου και να σε. Infopapaki ελληνική αγωγή.gr Όπω το βλέπει στην οθόνη σου, με ένα απλό τηλεφώνημα τώρα στο 210 52 21 314 στέλνει το email σου, κάνει την εγγραφή σου, μπαίνει στα μαθήματα, είτε για να είσαι εκεί, είτε για να το βλέπει διαδιακά. Πιστεύω ότι οι διαλέξει του Σάκη μου θα αφήσουν εποχή. Εγώ έχω δηλώσει και εγώ ότι θα είμαι μαθή. Θα έχω μαζί μου συμμαθητή μου τον Άρη Πορτοσάλτε, ο οποίο δήλωσε ότι θέλει να είναι και αυτό παρόν στα μαθήματα του κυρίου μου Άρα σε αυτό το συγκεκριμένο μάθημα, εκτό από τον άλλο, θα έχετε και συμμαθητέ εμένα και τον Άρη. Το λέω έτσι παραθετικά. Άρα info παπάκι ελληνική αγωγή.gr 210-52-21-314 κρατάτε κρατατε θέση για να έρθείτε από την πέμπτη που μας έρχεται και τις, 4 και τις τρεις επόμενες, λέει στο σύνολο, τέσσερις πέμπτες στην ελληνική αγωγή για διαλέξεις του Σάκη Μουμτζή. Και βεβαίως, μια και μιλάμε την ιδεολογική γεμονία της αριστεράς, το δείχνω για τελευταία φορά. Έχουν περισσέψει 10 τελευταίες κασετίνες. Οφείλω να σα πω ότι επειδή είχαν πάρα πήγαν πολύ καλά σπολέ, εξαρτήθηκαν όλε έτσι. Κάποιο μην μπορούμε να ξαναβγάλουμε. Γιατί πράγματι το ενδιαφέρον ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Όχι αμέσω τώρα, γιατί κοστίζουν πολύ. Είναι η καθημερινή αντίθετα από κοντά. Είναι πανόδετε. Βλέπετε εδώ, είναι πανόδετε, χρυσόδετε. Μέσα όπω το ανοίγει. Βγάλω το βιβλιάκι, είναι δευτικό. Είναι 4 DVD. Θα βλέπετε εδώ. Είναι συνολικά πάνω από 10 ώρε διάρκεια το μάθημα που κάναμε στην ελληνική αόγεια για τον εμφύλιο. Ξεκινάω από τον Μάρξ και τον Έγγελ, από την Τζαρική Ρωσία, από την Οκτωβριανή Επανάσταση, από την ίδρυση του Κουκουέ, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τη Μικασαρτική Εκστρατεία, από το Μακεδονικό Ζήτημα, από το Ιδιώνυμο του Βενιζέλου, από την Δικτατορία Μεταξά, την Εθνική Αντίσταση, τον Πρώτο Εμφύλιο εν μέσω κατοχή, τα Δεκεμβριανά, τη Βάρκιζα το 46-49 και φτάνουμε μέχρι τον Πλαστήρα και την εκτέλεση Μπελογιάννη. Έχει δηλαδή όλη την περίοδο είναι πάνω από 10 ώρες, πάνω από 10 ώρες μάθημα από μένα, όπως θα κάναν πες το καλοκαίρι στην ελληνική αγωγή, 4 DVDs πάνω από 10 ώρες διάρκεια, πανόδετα χρυσόδετα, έχουν μείνει οι 10 τελευταίες κασετίνες. Δηλαδή, από αυτή τη στιγμή και έπειτα, στο 2-10-52-21-3-14 με ένα τηλεφώνημα, αλλά και με ένα mail στο info.papakielinikiao.gr ή από την ιστοσελίδα τη ελληνική αγωγή. Δηλαδή, ελληνική αγωγή. Έχουμε τώρα και e-shop. Πατά το κουμπάκι και το αγοράζει κατευθείαν. Πιο εύκολα δεν γίνεται. Πρέπει να προλάβετε οι 10 που θα προλάβετε. Έχουμε μείνει 10 κασετίνες. 2 10 52 2-10-52-21-3-14. Info παπάκι ελληνική αγωγή.gr Αγοράζετε τη δική σα κασετίνα σήμερα. Δεν λέω για τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών. Θα τα την άλλη εβδομάδα. Θα τελειώσει η κασετίνα. Άρα ανακεφαλαιώνω και λέω το εξή. Τι ερωτήσει σα. Θα τσαφίσω την άλλη εβδομάδα γιατί έπρεπε να σου λέμε πολλά τη επικαιρότητα. Μεθαύριο Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, σα περιμένω όλε και όλου στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ Σπύρο Λούι στο Μαρούσι, στον ηλεκτρικό σταθμό του Αμαρουσίου, όπου θα έχουμε την κοπή τη παραδοσιακή βασιλόπιτα, θα κάνω την ομιλία μου, θα είμαστε πολλοί κόσμο μαζί, θα περάσουμε ωραία, θα πούμε αυτά που πρέπει να πούμε, σα πόσχομαι ένα απόγευμα που θα μα μείνει αξέχαστο. Μεθαύριο 3 Φεβρουαρίου. Info και ελληνική αγωγή.gr Κάθε την εγγραφή σα για τα μαθήματα του Σάκη Μουμτζή που ξεκινούν την Πέμπτη που μα έρχεται και κάθε Πέμπτη για 4 Πέμπτε στην ελληνική αγωγή και στο ίδιο email αλλά και στο site τη ελληνική αγωγή αγοράζεται μία από τι τελευταίε 10 κασετίνε για τον εμφύλιο. Η συλλεκτική κασετίνα χρυσόδετη με τις 10 ώρες μαθημάτων δικές μου για τον ελληνικό εμφύλιο. Όλα αυτά στο 210-52-21-3-14, info.bapak.gr, ελληνικήαγωγή ελληνικήαγωγή.gr, site. Να στο λιγαλά, την άλλη εβδομάδα, ξανά μαζί εδώ.